Ο κύριος αναγνώστη. Καταρχάς, αυτό το 1 εκατομμύριο είναι εκτίμηση και είναι εκτίμηση του εργοτού, έτσι. Είναι εκτίμηση. Και λέμε ότι από το 1.421.000 χιλιάρικα, ότι εμείς οι εργοτοί λέμε ότι κύριοι, το 1 εκατομμύριο μάλλον. Γιατί η πρόβλεψη θα πρέπει να γνωρίζετε ότι γίνεται. Η γεγονός μέλλον, ότι θα συμβεί στο μέλλον δηλαδή, ζημιογόνων και αβέβαιων. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει ισόν και καλά, έτσι. Μπορεί όμως να γίνει, γι' αυτό και λέμε να κάνουμε πρόβλεψη ό,τι λέει το προεδρικό διάταγμα. Που σημαίνει ότι αυτό το 1 εκατομμύριο είναι εκτίμηση η δική μου, το όργο του λογιστή. Αυτά μπορεί του χρόνου να εισπραχτούν όλα. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, μην κάνοντας την πρόβλεψη, δέχεται ότι αυτά θα εισπραχτούν. Και το στηρίζει αυτό στις προσπάθειες που κάνει για να τα εισπράξει. Εάν η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, η Δημοτική Αρχή, πίστευε ότι αυτά 1 εκατομμύριο ότι θα το είχαν, θα έκανε πρόβλεψη. Συμφωνεί. Επειδή λοιπόν δεν συμφωνούν οι εκτιμήσεις μας, η οικονομική υπηρεσία λέει εμείς θα τα εισπράξουμε όλα κύριοι, γι' αυτό και κάνουμε όλες μας τις προσπάθειες και έχει αυτό το δικαίωμα να έχει αυτή την άποψη και ο εργοτός λογιστής έρχεται και λέει ότι αυτά, επειδή μας έρχονται από δήμους που δεν είχαν διπλογραφικό σύστημα, να έχουμε παρατηρήσει εργοτών από πόσο παλιά είναι και τι επικινδυνότητα έχουν, εννοώ ως προς τη μη εισπραξή τους, γι' αυτό επειδή έχει περάσει ένας χρόνος και δεν τα έχουμε εισπράξει, λέμε ότι αυτά ενέχουν τον κίνδυνο της μη εισπραξιμότητας. Έτσι. Άρα λοιπόν, ακούστε με λιγάκι για να καταλαβαίνόμαστε. Απαντώ τεχνικά. Δηλαδή, θέλω να με παρατηρείτε λίγο, σας παρακαλώ. Ωραία. Όταν η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, μην κάνοντας καμία πρόβλεψη, τι έρχεται και λέει, ότι εγώ θα τα εισπράξω όλα. Αυτό θα πρέπει να ακούσετε τώρα. Γιατί, αν πίστευε ότι δεν θα τα εισέπρατε όλα, θα ερχόταν και θα έκανε πρόβλεψη. Έχουμε λοιπόν διαφορά εκτίμησης. Εντάξει, ωραία. Αυτό θα πει. Ποιες είναι οι ενέργειες που έχουμε κάνει για να εισπράξουμε αυτές τις... Κύριος Γιώτη. Καταρχάς ήταν παράληψή μου που δεν επισήμενα και δεν ευχαρίστησα τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας, η οποία είναι μια υπηρεσία καλοκουρδισμένη, με πολύ καλή συνεργασία και ομαδικό πνεύμα. Φέρνω αυτό το αποτέλεσμα που όλοι βλέπουμε σήμερα. Και προσωπικά, μένω στον Δήμαρχο των Οικονομικών, τουλάχιστον εγώ αυτό εκτιμώ, υποκειμενική εκτίμηση, είναι ότι έχω μια πολύ καλή συνεργασία. Το πώς θα μπορούσε να εισπραχθεί αυτό το ποσό. Μια οικονομική υπηρεσία και ένας αντιδήμαρχος οικονομικών κινείται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Δηλαδή, με τι όπλα του δίνει ο νομοθέτης για να μπορεί να εισπράξει ένα ποσό. Να θυμίσω ότι έχουμε κάνει δύο ρυθμίσεις χρεών και μάλιστα η δεύτερη, όχι βέβαια με δική μας επιλογή, αλλά με απέτηση της πολιτείας, ήταν και πολύ ευνοϊκή. Σε αυτές τις ρυθμίσεις, τελευταίως, ανταποκρίθηκαν μόνο 60 πολίτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μέτρησε η οικονομική υπηρεσία. Ή έκανα χρήση αυτού του δικαιώματος. Εμείς λοιπόν κάναμε τις ρυθμίσεις και χρησιμοποιήσαμε ένα άλλο όπλο και από το μοναδικό που έχουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε και τίποτε άλλο περισσότερο. Είναι ότι αυτή τη φορά δεν σκεφτήκαμε πολιτικά. Ή πολιτικίστηκα μάλλον με την έννοια ότι. Ή ψηφοθυρικά, να το πούμε έτσι. Ότι δεν μας συμφέρει να κάνουμε αυτό. Τι κάναμε. Κάναμε αυτό που δεν έχουμε κάνει ποτέ μέχρι τώρα. Έχουμε βεβαιώσει όλα τα χρέη. Στην εφορία, και αυτό είναι ένα μέσο πίεση, γιατί πάρα πολλοί πολίτε θα βρεθούν σε δύσκολη θέση να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Γιατί όπω το έχω εξηγήσει και άλλη μια φορά, δεν είναι μόνο το θέμα οικονομικό, είναι και ηθικό. Είναι και ηθικό το ίδιο. Δεν μπορεί κάποιοι να πληρώνουν και κάποιοι να μην πληρώνουν ποτέ. Προ το παρόν, ο νομοθέτη αυτά τα όπλα μα δίνει, αυτά χρησιμοποίησαν. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, εάν δώσετε άλλη ευκαιρία ή κάτι άλλο προτείνει το Υπουργείο, εμεί εδώ μέσα θα το συζητήσουμε. Αν έχει ανατεθεί σε κάποιον υπάλληλο ή αν σκέφτεστε να αναθέσετε σε κάποιον υπάλληλο την έρευνα. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εγώ ότι λογιστής είμαι ότι οικονομολόγος μέσα σε τη φάση, έτσι, προς Θεού. Είναι ένα στοιχείο που προέκυψε κατ' εμέ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι κάτι που θα το δούμε και με την οικονομική υπηρεσία
θα το βάλουμε, θα το αντιμετωπίσουμε και θα το σχεδιάσουμε και θα δούμε αυτοί θα μας προτείνουν, γιατί αυτοί ξέρουν. Τουλάχιστον εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, ούτε λογιστής είμαι, ούτε γεννήθηκε και σε ένα χρόνο μπορούμε να τα μάθουμε. Θα το δούμε με τους συνεργάτες της οικονομικής υπηρεσίας και θα το προχωρήσουμε. Ο κύριος Ζευκλής. Κύριε Βελεμάνη, έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Ο κύριος Ζευκλής. Σχετικά. Στου δύο ομιλούντες. Δύο μιλήσαν τώρα. Όπως θέλει, απάντηση. Εγώ δεν έχω κανένα ιδιαίτερη προτίμηση. Σχετικά με αυτό που προϋπόθηκε, βάσει της βεβαίωσης στη ΔΟΗ, όπως είπατε, των οφειλών, είναι φαινόμενο της καθημερινότητας, δηλαδή όσοι πάνε να βγάλουν φορολογική ενημερότητα έχουν στόπ από το Δήμο και αναγκάζονται να έρθουν να πληρώσουν για να πάρουν. Το ρωτάω, θα απαντήσετε. Και εμένα με ενδιαφέρει λίγο εκεί πέρα, διαβάζουμε εδώ, και την οικονομική κατάσταση της ΔΚΕΒΟ κατά την 31/12 ουδε μία ενημέρωση είχαμε. Ο έλεγχος της ΔΚΕΒΟ γίνεται από εσάς στα πλαίσια ή ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο μπαίνει άλλος ορκωτός λογιστής? Ο ορκωτός του Δήμου έχει πάρει την εντολή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου. Δεν έχει κανένα δικαίωμα και ούτε και υποχρέωση, καμία νομιμοποίηση να μπει σε οικονομικά δεδομένα μιας δημοτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί σαν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να δει στα βιβλία του Δήμου, πρώτον, εάν υπάρχει εγγεγραμμένη αυτή η συμμετοχή, πρώτον. Δεν υπάρχει, σας το σημειώνω μέσα στην έκθεσή μου. Και δεύτερον, αν η αξία κτήσεως της συμμετοχής αυτής στα βιβλία, αν έχει αποτιμηθεί σωστά. Έτσι. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή στα βιβλία του Δήμου, μάλιστα η έκθεσή μου είναι πάρα πολύ επεξηγηματική, φαντάζομαι ότι την έχετε, αν τη διαβάσετε, αυτή τη στιγμή σαν αξία κτήσεως του Δήμου, είναι η αξία κτήσεως των δύο δημοτικών κοινοφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν. Και μάλιστα για τη μία για τη ΔΕΠΑΝ, περίπου 447 χιλιάρικα, αν θυμάμαι, αξία κτήσεως, έχει γίνει πλήρως πρόβλεψη υποτίμησης, άρα δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο γύρω στα 17.000 πάλι περίπου, αν δεν απατώ, με 0,29, που είναι της ΔΕΠΤΑΣ και αυτό φαίνεται σαν αξία κτήσεως. Σαφέστατα, σας γράφω μέσα επισημαίνω μέσα στην έκθεσή μου ότι θα πρέπει να εμφανιστεί αυτή η αξία κτήσεως στα βιβλία του Δήμου και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει. Διαβάσατε, φαντάζομαι, μέσα το σημείο αυτό. Πρέπει λιγάκι να καλυτερεύσει και στους λογαριασμούς, μία προς μία να είναι ξεκάθαρα η αξία κτήσεως και η πρόβλεψη η οποία γίνεται. Εντάξει, δεν ξέρω αν τίποτα άλλο θελήσετε. Πάντως, να τις παρακολουθείτε και μου δίνετε λίγο έτσι, παίρνω το λόγο λιγάκι για μισό λεπτάκι, να σας πω λιγάκι από την εμπειρία μας, κάνοντας έλεγχο στους Δήμους τώρα. Με τις δημοτικές επιχειρήσεις. Οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν είχαν μέχρι στιγμής, και επειδή βρισκόμαστε στους Δήμους πολλά χρόνια, το συμπέρασμά μας είναι αυτό. Ότι αφήναμε τις δημοτικές επιχειρήσεις επειδή ήταν ιδιωτικού δικαίου και δεν ακολουθούσε τις διαδικασίες που ακολουθούσε ο Δήμος, δηλαδή τα εντάλματα πληρωμής μέσα από τον επίτροπο κτλ. Εκεί η κάθε μία διοίκηση. Λειτουργούσε δηλαδή με ό,τι κριτήρια ήθελε. Εντάξει, έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μας και θα σας παρακαλέσω τώρα, επειδή αυτά του παρελθόντος δεν πρέπει να συμβαίνουν, τώρα έχετε οι δημοτικές επιχειρήσεις αυτές που είναι, θα πρέπει να τις ελέγχετε, θα πρέπει να συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις και όταν ερχόστε και κάνετε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων αυτών, να παίρνετε διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση ή από τους ελεγκτές, όποιοι ελέγχουν αυτές τις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι κυρίως δεν οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο και δεν οφείλουν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Έτσι, εκεί υπάρχει η μεγάλη γάγγραινα. Και επίσης τα τιμολόγια, οι οφειλές που υπάρχουν, να δείτε αν όντως υφίστε ένας προέλεγχος δηλαδή από εσάς, γι' αυτό και εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, αν όντως είναι προμηθευτές, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτό που έρχομαι να σας πω, έτσι. Έχουν δει ειλικρινά πάρα πολλά τα μάτια μας. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Ζευκλή? Σε αυτό που θέσατε το τελευταίο, μου δίνει την ευκαιρία να σας ρωτήσω.
το ταμείο μέσα σε μια δημοτική επιχείρηση, γιατί τώρα με τις συνεννόησεις των Δήμων έχουμε και μεγάλες δημοτικές επιχειρήσεις πια, που φτάνουν σε προϋπολογισμούς κοντά στο εκατομμύριο, διαχειρίζονται αρκετά κομμάτια του Δήμου. Οπότε η διαχείριση του ταμείου του Δήμου, γνωρίζουμε ότι είναι μια διαχείριση η οποία κάθε βράδυ κλείνει το ταμείο της, παρουσία ταμεία και προέδρου ή διαχειριστή της επιχείρησης. Σήμερα σε μια τέτοια επιχείρηση, επειδή έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα στο Δήμο, το οποίο έχουμε θίξει ως αντιπολίτευση, υφίσταται τέτοιος έλεγχος ή μπορεί αυτή η επιχείρηση να λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια του τύπου «έχω μια ταμιακή, βαράω 5 αποδείξεις, πάω το ζήτα στο λογιστή και κλείνω βιβλία». Αυτό τεχνικό είναι για εσάς, έτσι να μας δώσετε τα φώτα σας. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή είχα και με μία συνάδελφό σας, δημοτική σύμβουλος, αξιαγάπητη, ρωτήθηκα σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις που πρέπει να κάνουν στους προμηθευτές αυτές οι επιχειρήσεις, συγκεκριμένα η Δικευό. Και απάντησα ευθέως ότι η Δικευό, αν ανατρέξετε στο καταστατικό, στο ΦΕΚ της σύστασής της, θα δείτε ότι αναφέρει ότι είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς, οι κρατήσεις που κάνει στους προμηθευτές της, είτε από υλικά είτε από υπηρεσίες, είναι ό,τι συμβαίνει με την οποιαδήποτε επιχείρηση, ανώνυμη εταιρεία, ΕΠΕ, ΟΕ κτλ. Έτσι, δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως είναι ο Δήμος, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι άλλες επιχειρήσεις, όχι επιχειρήσεις, αλλά ιδρύματα που έχουν τον χαρακτήρα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Εκεί λοιπόν που υπάρχει το ιδιωτικό δικαίο, τα κριτήρια άσκησης, διοίκησης και διαχείρισης είναι κριτήρια ιδιωτικής οικονομικής. Σαφέστατα. Όμως, ο έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει. Ο διαχειριστικός έλεγχος εννοώ. Και εκ μέρους του Δήμου. Συνεπώς, ναι, με λειτουργεί με τα κριτήρια ιδιωτικής οικονομικής, αλλά εκεί δεν υπάρχει γενική συνέλευση μετόχων, ούτε η συνέλευση εταίρων για να ελέγξει τα πεπραγμένα της διοίκησης. Υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό και έρχεται και κάνει τον απολογισμό. Άρα, αυτόν τον έλεγχο πρέπει να τον κάνετε εσείς. Έτσι. Εγώ σας επισημαίνω ότι όταν ερχόσαστε να εγκρίνετε σαν Δημοτικό Συμβούλιο οικονομικές καταστάσεις δημοτικής επιχείρησης, θα πρέπει να υπάρχει η διοίκηση της επιχείρησης, να παρίσταται, να απολογείται, εννοείται σε κάθε ερώτημα, και να έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Αυτό δεν γινόταν μέχρι τώρα. Έτσι. Δεν υπήρχε ουσιαστικός έλεγχος, διαχειριστικός έλεγχος. Και να ερευνάτε... Και να ερευνάτε όταν παίρνετε, γιατί πρέπει να συντάσει ισολογισμό και οι ισολογισμοί, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, επειδή είμαι και λίγο αυστηρός στις λογιστικές μου αρχές, οι ισολογισμοί που παίρνουν από τους λογιστές των δημοτικών επιχειρήσεων, οι άνθρωποι αυτοί, μόνο λογιστές δεν είναι, στην πλειοψηφία τους, για να μην πω σχεδόν στο σύνολο, δεν γνωρίζουν να φτιάξουν ισολογισμό. Κακή κακώς παίρνουν αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Δεν γνωρίζουν. Από εκεί να κάνω τη σκέψη, προσωπική μου σκέψη, φαντάζομαι τι γίνεται παραπέρα, λέω, στην οικονομική, στην επιχείρηση αυτή. Ξεκινάω από εκεί. Όταν λοιπόν ερχόσαστε και έχετε τον ισολογισμό της δημοτικής επιχείρησης να τον ελέγξετε, γιατί πιστεύω ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να λειτουργεί η δημοτική επιχείρηση κατά τρόπο αψογότατο. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας από τους παρισταμένους συμβούλους, είτε είναι δημοτική αρχή είτε στην αντιπολίτευση. Όλοι θέλετε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος μέσω της επιχείρησης αυτής να είναι από οικονομικής πλευράς κατά τρόπο αριστότατο. Λοιπόν, και διαχειριστικής. Θα πρέπει να ερευνάτε και να κάνετε το ερώτημα στη διοίκηση ή στους ελεγκτές ή στους λογιστές. Έχετε οφειλή αποφόρου. Θέλω να μας πείτε αυτή η οφειλή φόρων, όπως σας έχω δώσει εγώ την ανάλυση, τι ακριβώς αφορά και αν είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές ή όχι. Επίσης, τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα πρέπει να κάνετε την ερώτηση, να είναι σαφέστητη, η υποχρέωση στα ασφαλιστικά ταμεία ποια ασφαλιστική περίοδο καλύπτει. Θα πρέπει να σας πει καλύπτει μόνο το Δεκέμβρη, για παράδειγμα. Το Δεκέμβρη, ας πούμε, του 12 που θα κλείσετε. Και όχι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Μάιο κτλ. Τότε έχει ευθύνη η διοίκηση της επιχείρησης. Έτσι. Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και συνεργασία του χρόνου, αλλά ανεξάρτητα αν έχουμε συνεργασία, ό,τι χρειαστείτε. Ναι, όχι, λέω, ό,τι χρειαστείτε, θέλω να πω ότι είμαι στην έτσι. Ένα ότι σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία, το εκατομμύριο που αναφέρετε εδώ πέρα, από εμπειρία το λέω και από στατιστική προφανώς που έχετε στο μυαλό σας με τόσα χρόνια, ότι πάει να μην εισπραχθεί στο τέλος ή θα είναι, ξέρω, μια απώλεια, μια ζημία προς το Δήμο.
Σε αυτό επιμένετε ως εκτίμηση, πάνε εγώ μιλάμε έτσι. Είναι η εκτίμησή σας, η οποία όμως έχει επαληθευτεί προφανώς σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι σήμερα. Εμείς παραγραφέντα έχουμε, υπάρχουν έσοδα τα οποία έχουν παραγραφεί λόγω παρέλευσης πενταετίας ή τι ισχύει ακριβώς σήμερα. Έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να έχουμε, γιατί δεν πρέπει να βεβαιωθούν αυτά. Υπάρχει ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν δεν βεβαιωθούν. Έτσι δεν είναι. Βεβαιώνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εάν πάει κάτι να παραγραφεί, χωρίς να το εισπράξει ο Δήμος, εμείς πρέπει να το βεβαιώσουμε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Έτσι δεν είναι. Θα ήθελα λιγάκι για τις επισφάλειες να σας πω. Είπαμε προηγουμένως ότι αυτό είναι μία εκτίμηση. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Συνάδελφοι. Συνάδελφοι, κύριε Σίμου. Είπαμε λοιπόν για να σας βοηθήσω. Πάντως, χαίρομαι να μου κάνετε ερωτήσεις και ακριβώς εκμεταλλευτείτε και την παρουσία του Οργωτού, ακριβώς, και αυτό προσπαθώ να κάνω. Είπαμε ότι το 1 εκατομμύριο είναι μία εκτίμηση καθαρά δική μας. Να ξέρετε ότι, και θα το δείτε και του χρόνου, πάλι εκεί γύρω θα είναι η επισφαλειά σας. Δηλαδή, μπορεί κάποια από το 1 εκατομμύριο, σίγουρα κάποια θα εισπραχτούν, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε ακριβείς, αλλά θα προσθεθούν κάποια άλλα. Οπότε, ουσιαστικά, κάπου εκεί θα είσαστε. Και με αυτή την... Ναι, εκεί. Έτσι, ας το έχετε αυτό κατά νου. Τώρα, πρέπει να επιστήσω και το εξής λιγάκι. Στη νομική σας υπηρεσία, έτσι, γιατί αυτό που είπατε προηγουμένως αφορά κυρίως δουλειά της νομικής υπηρεσίας. Δηλαδή, η νομική υπηρεσία θα πρέπει, όταν είναι στο πρώτο, πλησιάζει η παραγραφή ή οτιδήποτε, θα πρέπει να γίνονται οι ενέργειες οι οποίες απαιτούνται. Επίσης, τι άλλο πρέπει να κάνει η νομική υπηρεσία. Από πλευράς των υποχρεώσεων, εάν με παρακολουθήσετε λιγάκι, επειδή το έλεγα στην Νεάπολη αυτό, μας έρχονται προμηθευτές, τιμολόγια δηλαδή που οφείλει ο Δήμος, από παλαιά. Καταρχάς, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου τιμολόγιο το οποίο να μην έχει καταχωρηθεί στα βιβλία. Εντάξει, δηλαδή, ό,τι από πλευράς υποχρέωσης υπάρχει, δηλαδή τιμολόγιο που έχει εκδοθεί στο όνομα του Δήμου, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία. Επίσης, εάν τυχόν πέσει στην αντίληψη κάποιου ότι υπάρχει ένα τιμολόγιο και ότι αυτό δεν έχει καταχωρηθεί, οφείλεται να το παρουσιάσετε σε μένα. Εμείς δεν είμαστε οι οργωτοί να ψάχνουμε με το φακό, ούτε μπορούμε να μυρίζουμε τα τιμολόγια που μπορεί να είναι καταχωρημένα κάτω από ένα γραφείο, έτσι. Αν πέσει όμως την αντίληψή σας, θα πρέπει να μας το πείτε, να ενημερώσετε τους ελεκτές σας δηλαδή, όποιοι είναι, για να εκείνοι να φροντίσουν αυτά να καταχωρηθούν και να ερευνήσουν μήπως υπάρχουν και άλλα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει η υπηρεσία σας. Δεν είναι μόνο οι απαιτήσεις οι οποίες παραγράφονται, είναι και οι υποχρεώσεις οι οποίες παραγράφονται. Άρα λοιπόν, επειδή η πεποίθησή μου είναι ότι μέσα στο ποσό των 3 εκατομμυρίων τόσο, 3.657 που είναι οι προμηθευτές σας, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι υπάρχουν, απλά δεν ξέρω σε τι έκταση, αυτό οφείλετε να μπορείτε να το διερευνήσετε μέσω των οικονομικών σας υπηρεσιών και της νομικής υπηρεσίας, ποια από αυτά έχουν παραγραφεί. Είμαι όμως σχεδόν βέβαιος ότι ένα ποσοστό, το οποίο δεν μπορώ να το προσδιορίσω, ήδη έχει παραγραφεί. Άρα γιατί να μην παραγραφούν, να μην κλείσουν και αυτό. Εντάξει, αλλά με την οικονομική σας υπηρεσία, μαζί με την νομική σας υπηρεσία. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Ζευκλή. Κάποια άποψη έχει, ας πούμε, να συμπληρώσει. Συνήθως ακούγεται κάθε χρόνο. Θεωρείτε ότι δεν καλυφθήκατε σε κάποια ερώτηση? Αν θεωρείτε ότι δεν καλυφθήκατε σε κάποια ερώτηση. Θα έκανε μια τοποθέτηση για τη δική του εκτίμηση. Εγώ ήθελα να ακούσω και τον προϊστάμενο. Γιατί... Σε ποιες ερωτήσεις συγκεκριμένα? Όχι συγκεκριμένες ερωτήσεις. Την τοποθέτηση όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου και την πορεία του. Νομίζω ότι. Είναι οι προϊστάμενες οικονομικών υπηρεσιών. Να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί, αν δεν υπάρχουν. Κυρία Κανεβιώτη, αν θέλετε στο μικρόφωνο.
μυστήριο τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να μπορέσω να απομονώσω πια δεν έχουμε καταγραφεί πάνω από 5 χρόνια να έχουμε νέα. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να φέρω μια κατάσταση η οποία θα την φέρει στο κοινωνικό συμβούλιο και θα πει 3.000 από 2003. Η νομική υπηρεσία λοιπόν του Δήμου έρχεται και ζητάει από εσάς να της δώσετε στοιχεία ποιοι είναι πέρα της πενταετίας. Εσείς λοιπόν ερευνείτε τα τιμολόγια ένα προς ένα και της δίνετε μία κατάσταση και της λέτε αναγνώστου, μας του οφείλουμε από το έτος 2003. Άρα αυτό έχει παραγραφεί. Υπόψη ότι όταν έχει κάνει ένδυκα μέσα, τότε έχει ανασταλεί η αυτή της παραγραφής. Η νομική λοιπόν υπηρεσία έρχεται και κάνει έγγραφο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο σε μια συνεδρίασή του ή στην Οικονομική Επιτροπή, και στην Οικονομική Επιτροπή μπορεί να γίνει αυτό, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει μετά, στην Οικονομική Επιτροπή και θα πει ότι αυτές οι υποχρεώσεις, όπως αναφέρονται στη λίστα, έχουν παραγραφεί. Είναι στην διακριτική σας ευχέρεια αυτά να διαγραφούν από τις υποχρεώσεις. Όταν λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή πάρει απόφαση, σας την κοινοποιήσει, εσείς με βάση αυτήν την απόφαση θα έρθετε να κάνετε τη διαγραφή από τα βιβλία του Δήμου. Αυτή είναι η διαδικασία. Αλλά όμως είναι, επειδή η διαγραφή μιας υποχρέωσης μπορεί να έχει περάσει πενταετία, αλλά είναι και πολιτικό θέμα, αυτό αφορά καταρχάς αφορά την διοίκηση του Δήμου μέσω των υπηρεσιών της, έτσι, των εκλεγμένων. Ο κύριος Λαμπρόπουλος και συνέχεια η κυρία Παπαδιώτη. Κύριε Δελιμάνη, θέλετε για 2 λεπτά να με αντικαταστήσεις, παρακαλώ. Ναι, διαδικασία ερωτήσεων. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίζω τον κύριο Αναγνώστου και όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται σήμερα στο δημοτικό διαμέρισμα, στο χώρο αυτό. Σε χαίρω καταρχήν γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο για να γίνει αυτός ο ισολογισμός του Δήμου με τις συγχωνεύσεις και με όλο αυτό το γκοντέστατο κομμάτι το οικονομικό. Σαφώς υπήρχαν δυσκολίες καθώς έχει αναφέρει ο κύριος Ορκωτός, ο κύριος Αναγνώστου, με το μη διπλογραφικό σύστημα και τα υπόλοιπα. Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια, πιστεύω, από όλους τους υπαλλήλους της οικονομικής διαχείρισης. Εγώ, προτού ξεκινήσω για να αναφερθώ στα επιμέρους, θα ήθελα λίγο να ερωτήσω πρώτα τον κύριο Αντιδήμαρχο των Οικονομικών, ο οποίος σε κάποια στιγμή μας έχει τοποθετηθεί και λέει ότι έχουν εξοφληθεί χρέη παρελθόντων οικονομικών ετών, αν θυμάμαι καλά, για το 2005. Για το 2005 και για το 2006. Ερώτηση στον κύριο Ορκωτό. Αυτά τα χρέη δεν παραγράφησαν. Έχω την εντύπωση, αν δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία, ότι οι απαιτήσεις είναι, παραγράφονται στα 3 χρόνια. Άρα, αν δεν υπήρχε αίτηση η οποία να λέει, να ζητάει, να επαναλαμβάνει για να αναστείλει την παραγραφή, κακώς επληρώθησαν. Αυτό θα το δείτε εσείς. Συγχαίρω φυσικά για όλη την προσπάθεια και δεν είμαι τόσο ικανή για να ελέγξω εσάς, γιατί σαφώς ασχοληθήκατε πάρα πολύ σε αυτό το κλάδο. Λοιπόν, σε εσάς έρχονται τελευταία, έρχονται έτοιμα, νομίζω. Υπάρχει υπάλληλος του λογιστικού τμήματος, η οποία καθημερινώς ενημερώνει τα λογιστικά. Σε εσάς παρουσιάζεται ένα έτοιμο, ογκοντέστατο υλικό, το οποίο κάνετε τον ισολογισμό σας. Θέλω να επισημάνω περισσότερο. Συγγνώμη λίγο. Είμαστε στη διαδικασία των ερωτήσεων όμως, κύριε Παπαδιώτη. Το ερώτημα απευθύνεται στον κύριο Αντιδήμαρχο για την παραγραφή. Κάποιος ο οποίος και το γνωρίζει. Ναι. Θέλω να αναφερθώ σχετικά με τα χρέη, χρέη βεβαιωμένα παρελθόν των οικονομικών ετών. Είναι μεγάλο το ποσό. Βλέπω ότι έχει διαγραφεί επίσης ένα μεγάλο ποσό
Αν η υπάλληλος βρίσκεται εδώ πέρα των αδιαγραφών, θα ήθελα να μου απαντήσει να δούμε οι 199.000 από πού προήρθανε. Δεν νομίζω να είναι... κάτι μου περνάει στο μυαλό. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι και παραγραφόμενα. Τα παραγραφόμενα μέσα σε μία πενταετία ήδη παραγράφονται οίκοτεν. Και στις απαιτήσεις, φυσικά. Παραγράφονται οίκοτεν, δεν μπορούν να εισπραχθούν, λογικά. Τώρα, έρχομαι στο νομικό τμήμα του Δήμου, το οποίο αυτή τη στιγμή, σαφώς η υπάλληλος, ζήτησε τη γνώμη σας από εσάς, πώς πρέπει να κάνει να παρουσιάσει τα παραγραφόμενα σε εσάς. Νομίζω ότι ο Δήμος έχει προσλάβει και ειδικούς συμβούλους, νομικούς, που πιστεύω ότι αυτά τα άτομα μπορούν να ενημερώσουν τους υπαλλήλους πώς πρέπει να γίνει η παραγραφή και δεν πρέπει να ερωτάμε την τελευταία ώρα από τον ορκωτό λογιστή. Και να σας πω κάτι. Σαφώς είναι καλύτερο, αλλά δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τον Νοέμβριο μήνα, να ρωτήσουμε για την παραγραφή, που οτιδήποτε και κίνηση να θελήσετε να λάβετε μέσα σε 2 μήνες για να αναστείλετε τα παραγραφόμενα, δεν μπορείτε, κύριε Ορκωτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε έτσι, ας το δουν οι υπάλληλοι, οι συνάδελφοι εδώ πέρα. Σχετικά με τα ανίσπρακτα, πρέπει ο κύριος αντιδήμαρχος να λάβει μέρημνα, μεγάλη, να ψάξει να κάνει ανέβρεση περιουσιακών στοιχείων, να μπορέσουν να εισπραχθούν κατά το δυνατόν. Γιατί ήδη έχει παρέλθει πολλής χρόνος και ο κόσμος και η οικονομική δυσχέρεια γενικά των κατοίκων της περιοχής και όλης της Ελλάδος δεν είναι και τόσο ανθυρή που θα μπορούσαμε να εισπράξουμε και αυτά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βεβαιοθέντα μιλάμε τακτικά οικονομικά αίτια. Από βεβαιοθέντα τακτικά έσοδα οικονομικού έτους του 2011. Λέμε ότι εισπράχθησαν, ότι βεβαιώθησαν 7 εκατομμύρια. Διαγράφησαν 13.000, φυσιολογικό, και είναι εισπρακτέ υπόλοιπα 7.632. Ποια είναι αυτά, τι αφορά? Αφορά την ίδρυυση η οποία έχει βεβαιωθεί για πρώτη φορά, βεβαιώνεται η ίδρυυση ή αφορά κάποιο άλλο βεβαιωμένο τέλος? Αυτά θα ήθελα να ρωτήσω. Σας ευχαριστώ. Κύριος Αναγνώστου. Τα αναλυτικότερα στοιχεία θα δώσει η οικονομική υπηρεσία. Να σας πω πάλι για τις παραγραφές. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν σημαίνει ότι όταν έχει μια υποχρέωση ο Δήμος σε κάποιον προμηθευτή του, ότι όταν περνάει η πενταετία, σώνει και καλά και υπάρχει παραγραφή, ότι δεν θα τον πληρώσει ο Δήμος. Ναι. Άρα λοιπόν, οι τέτοιου είδους αποφάσεις, δηλαδή ποιες υποχρεώσεις του Δήμου έχουν παραγραφεί και αποφασίζουμε να το ενεργοποιήσουμε αυτό, είναι καθαρά μια πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Εμείς στον Ορκωτή δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο πάνω σε αυτό. Έτσι. Ωραία. Από εκεί και ύστερα, ξέρετε, ο Δήμος είναι ένα puzzle από πολλές υπηρεσίες. Αυτό που συμβαίνει στο δημόσιο κυρίως, το παθογενές αυτό και στο κράτος γενικότερα, στην κυβέρνηση, συμβαίνει και σε όλες τις μονάδες του δημοσίου αυτούς της οργάνωσης. Δηλαδή, υπάρχει το κάθε ένα τμήμα όπου, ακούστε προηγουμένως, οι πληροφορίες και οι συνεργασίες δεν υπάρχουν στον άριστο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχουν. Άρα, λοιπόν, ο ορκωτός λογιστής, επειδή έχει τα νομοθετήματα, ας πούμε, σε μια σφαιρική εικόνα, μπορεί με ένα ερώτημα να συντονίσει 2 και 3 υπηρεσίες. Καλό να παίρνουμε τη γνώμη του, όχι μόνο τελευταία στιγμή, αλλά και πριν και μετά. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι με τη δική σας οικονομική υπηρεσία τουλάχιστον υπάρχει ροή πληροφοριών και ερωτήσεων καθόλου το έτος. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει
και τους περνάω το μυαλό, με παίρνουν και με ρωτάνε. Γι' αυτό και έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, ευχαριστώ. Αυτά μπορείτε να τα δείτε μέσα από τον απολογισμό του ΙΔΕΜΗ. Θα πρέπει να ΙΔΕΜΗ, εάν απευθυνθείτε στην οικονομική υπηρεσία, να σας δώσει τον ταμιακό απολογισμό του έτους, ολόκληρο το σετ που έχει ανάλυση μέσα των κωδικών. Εγώ σας... Ναι. Οι διαγραφές, όλες, τα 199, τα 13, αυτά είναι μέσα από αποφάσεις. Θα σας απαντήσει η οικονομική υπηρεσία πάνω σε αυτό. Ναι, τέτοια είναι. Τέτοια είναι. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα. Αν θέλετε στο μικρόφωνο για να καταγράφετε. Σελίδα. Για τα 199 χιλιάρικα ή για τα από κάτω. Σε αυτά υπάρχουν αποφάσεις. Το μεγαλύτερο μέρος πρέπει να είναι του αρχοντικού, αλλά μπορεί, φαντάζομαι, ο κύριος Καρπούζας μέσα ή εγώ αύριο το πρωί να σας δώσουμε τις αποφάσεις, να τις μαζέψουμε. Και μετά, νομίζω είπατε, από κάτω για τα βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, για τα 7.632, δεν το διαβάσατε καλά. Αν δείτε έξω, είναι τα 309 ανίσπρακτα. Όχι τα 7.632, δεν το είδατε καλά. Αυτά είναι οκ, okay, τα πήραμε. Δηλαδή, δηλώσαμε 7.900 και εισπράξαμε 7.600. Ναι. Ναι, βεβαίως. Ναι, είναι από τον κωδικό. Είναι τα τακτικά έσοδα, έχουν τον κωδικό 0 μπροστά, είναι οίκοθεν. Ναι, δεν έχουν να κάνουν κάτω από την... Όχι, ναι, και το υπόλοιπο είναι 309.000. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Καλαπούτη. Είναι πλήθος. Εσάς ήταν πλήθος. Εδώ. Πολλές δηλαδή, και δεν έχει νόημα από εκεί και ύστερα. Και μικροποσά που μαζεύονται. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Ο κύριος Λαμπρόπουλος. Σας καλησπέριζω κι εγώ. Θα ήθελα να κάνω μόνο μία ερώτηση στον κύριο Γιώτη. Επειδή μας είπατε κύριε Γιώτη, ότι στους προμηθευτές δεν χρωστάτε πουθενά. Εγώ θα σας πω, ξεκινήστε, δεν ξέρω, στη Σιάτσα, τη Νεάπολη και πάνω, και ρωτήστε πώς προμηθευτές χρωστάτε συνεργεία και εδώ και εκεί. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Και πόσους υπαλλήλους που τους προσλάβατε και δεν τους πληρώσατε ακόμη. Ερώτηση έχετε, κύριε Λαμπρόπουλε? Όχι. Ο κύριος Γιώτη. Τώρα τι να πούμε, ότι βάλαμε σήμερα 9.000 συνεργείο στο Σωτήρι. Μέχρι 38 σας λέω που έχουν κοπεί τα τιμολόγια. Έχουμε πληρώσει. Τι μου λέτε, δεν χρωστάμε? Εντάξει, υπήρχε μια καθυστέρηση στα συνεργεία, γιατί είναι μεγάλο το ποσό. Ωραία. Σήμερα βγάλαμε, σήμερα χθες, δεν ξέρω κιόλα, έχουμε μια εβδομάδα πέρα στο ταμείο. Πρέπει να έχουν πει τα ποσά και σε αυτού. Έχουμε τιμολογήσει μέχρι 38, ελάχιστα είναι από την άνοιξη. Μικροτιμολόγια είναι από την άνοιξη που είναι απλήρωτα. Μικροτιμολόγια, σα είπα, από τα οποία φτάνουν τελευταία στιγμή στο. Συγκεντρώστε καινούριε πληροφορίε, αυτέ είναι παλιέ. Άλλη ερώτηση, κύριε Λαμπρόπουλο, υπάρχει άλλη ερώτηση? Όχι. Επί των τοποθετήσεων. Ο κύριος Ζευκλής, ο κύριος Δελιμάνης, ο κύριος... και εσείς μετά, η κυρία Παπαδιώτη, ο κύριος Λαμπρόπουλος, κάποιος άλλος συνάδελφος, ο κύριος Γαρούφος, ο κύριος Ζευκλής έχει το λόγο.
Δεν έχω να πω πολλά. Δύο-τρεις διαπιστώσεις είναι. Ο Δήμος πορεύεται σε... Εκ των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι γίνεται μία απλή διαχείριση. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο, ο οποίος μας συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι είναι όλοι πληρωμένοι και ότι εμείς βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν έξοδα για να γίνουν, γιατί έχουν μειωθεί πάρα πολύ, προκύπτει από τα νούμερα, όπως και δεν φροντίζεται για τα έσοδα. Γιατί πρέπει να σας υπενθυμίσουμε, π.χ. αυτό που έγινε με την ίσπραξη για τέλη υδρεύσεως, όπου μια ολόκληρη καταμέτρηση έχει χαθεί η Δεκεμβρίου 2011 και στερήσατε για πολλούς μήνες έσοδα από το Δήμο από τη μοναδική σχεδόν σίγουρη πηγή, που είναι η ίσπραξη των υδάτων. Και ήρθαν και μάλιστα οι λογαριασμοί σε μια δύσκολη εποχή, μαζεμένοι τον Μάιο του 2012, όπου ο κόσμος αντέδρασε, έστω ακόμα και αν επρόκειτο σε πολλές περιπτώσεις και για μικρά ποσά που μαζεύτηκαν. Όπως από την άλλη πλευρά, εφόσον όντως υπάρχει δυσμένη όσον αφορά την επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν αξιοποιείται κονδύλια τα οποία ήδη υπάρχουν. Ένα μόνο θα σας πω, είναι τα χρήματα από το Κουκουλίδιο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που ακόμη δεν μας είπατε με ποιον τρόπο θα τα αξιοποιήσετε. Είναι εκεί διαθέσιμα και σας περιμένουν ακόμη. Κινηθήκατε με ελάχιστα μικροέργα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα ακόμα στο τεχνικό πρόγραμμα της εκκίνησης που κάνετε το 2011, όσον αφορά την εκτέλεση, ενώ έχετε πάρει όλα τα χρήματα από το Θησέα για το έτος 2011, που ήταν ένα ποσό γύρω στις 900.000 ευρώ. Εμείς, κύριε, βάσει των αποτελεσμάτων, λοιπόν, δεν βλέπουμε το λόγο γιατί να έχουμε δημοτική αρχή, εφόσον το κάνουμε το απλό. Διαχειριζόμαστε κάποια χρήματα. Έσοδα, έξοδα, τέλος. Πού είναι η πολιτική μέσα σε αυτόν τον απολογισμό? Και αν δεν κάνετε πράξεις και ενέργειες οι οποίες θέλουν χρήματα, ασχοληθείτε με άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλουν χρήματα. Και αυτά είναι η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Και εδώ οφείλω να συγχαρώ τους ανθρώπους της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα, την αποτελεσματική δουλειά που κάνουν, αν και γνωρίζω πολύ καλά ότι η καθημερινότητά τους και ο έλεγχος όλου του μηχανισμού είναι αρκετά δύσκολος, λόγω της οργάνωσης καταρχήν που χάθηκε σχεδόν ολόκληρο το 2011 για να οργανωθούμε και με την αλλαγή του Αντιδημάρχου, μια και αναφερόμαστε σε αυτό. Και εδώ θα κλείσω κιόλας, δεν θέλω να επεκταθώ, δεν νομίζω έχει κανένα νόημα. Να σας ενημερώσω ακόμα, κύριε Ορκοντέ, ότι υπάρχουν και τιμολόγια τα οποία δεν δηλώθηκαν. Είπατε προηγουμένως. Υπάρχουν. Σου δηλώνω τώρα εγώ. Μπορούν να σας ενημερώσουν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Όπως υπάρχουν και τιμολόγια τα οποία έχουν περάσει και πενταετία και είναι στη φάση της παραγραφής. Αυτό που είπε η κυρία Θεά. Και αυτά υπάρχουν. Εμείς, εδώ είναι ο λόγος. Εμείς, κύριε Ορκοντέ, ναι, εδώ παίρνουμε το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα μας ρωτήσατε, σήμερα σας απαντάμε. Μάλιστα, σήμερα πήραμε και την ανάλυση, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Εμείς έχουμε προσκληθεί για να συμμετάσχουμε σήμερα στη σημερινή συζήτηση και τα δεδομένα τα οποία έχουμε να αναλύσουμε, τα οποία είναι και πολυσέλιδα στην πολύ ωραία δουλειά που κάνατε εδώ, την αναλυτική, έτσι, οφείλω να αναγνωρίσω, αν και σε εμάς ήρθε αρκετά αργά, για να έχουμε άποψη σε ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλούς παραμέτρους. Μία εκ των αυτών είναι και αυτή που σας αναφέρω και μου δίνετε ευκαιρία τώρα. Υπάρχουν αυτά τα τιμολόγια. Υπάρχουν. Με διακόπτετε, διακόπτει ξαφνικά η εισήγησή μου και παίρνει το λόγο. Αν θέλετε, ναι. Η δήμαρχος αν έχετε να απαντήσετε. Δήμαρχος έχει δικαίωμα να διακόπτει, κύριε Ζήφη. Να διακόπτει ο ομιλώντα. Σε ποιο, στην δική σου φαντασία, πρόεδρε. Έτσι. Λοιπόν. Δες κανέναν κανονισμό. Ο ομιλώντας δεν διακόπτεται. Εσύ και αυτός, ο μοναδικός σε αυτή την αίθουσα που πρέπει να προασπίζει τον ομιλώντα, είσαι εσύ. Άλλος δεν έχει κάνει τέτοιο ρόλο.
Και μου λες τώρα εκεί μιλάω. Γίνεται ένας διάλογος. Κύριε Ζευκλή, στην κυρία Δήμαρχο να κάνει την παρέμβαση. Γίνεται ένας διάλογος ανάμεσα σε εσάς και τον κύριο αναγνώστου και... Λοιπόν, ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε ομιλούντα, μιλάμε για τιμολόγια του έτους της Νεάπολης, κύριε Ορκωτέ, 1999-2001, τα οποία αυτά ούτως ή άλλως έχουν παραγραφεί. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση η οποία ήταν ούτε καν ευθύνη του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου της Νεάπολης, ούτε ευθύνη δική μας. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, δεν έπρεπε να απαντήσετε, γιατί είναι αυτό, εμείς κάνουμε μια διαπίστωση. Ότι υπάρχουν αυτά τα δήματα, δεν υπάρχει θέμα αν φταίει κάποιος. Στο άλλο θέμα, ότι υπάρχουν και τιμολόγια τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί, για α ή β λόγος, είτε γιατί κάποιοι προηγούμενοι δήμαρχοι αρνούνταν τα τιμολόγια αυτά, έτσι, απλώς επειδή θύχθηκε από τον κύριο Ορκωτό, γι' αυτό και εμείς νιώσαμε την ανάγκη να σας το επισημάνουμε. Τίποτα άλλο. Έτσι. Ευχαριστώ. Και εμείς, κύριε Ζευκλή. Η κυρία Δελμάνη. Συγγνώμη. Η κυρία Παπαδιώτη. Και πολύ. Κύριε... Λοιπόν. Λοιπόν, γι' αυτό σκέφτηκα, επειδή ο κύριος Λαμπρόπουλος παραχώρησε τη θέση του στην κυρία Δελιμάνη, αντιπροσωπεύοντας τον κύριο στην κυρία Παπαδιώτη, αντιπροσωπεύοντας... Λοιπόν... στον κύριο Παπαδιώτη. Λοιπόν, κυρία Παπαδιώτη. Λοιπόν, δεν θα με ακρηγορήσω, δύο-τρεις επισημάνσεις έχω να κάνω. Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου αναγνωρίζοντας. Τελικά ποιον έδωσε λόγο, μπερδεύτηκα. Σε μένα. Ωραία, κύριε Δελιμάνη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου. Νομίζω ότι είναι καλό να το αναφέρουμε συνεχώς αυτό το πράγμα, αν και πολλάκις έχει αναφερθεί, τουλάχιστον από εμένα εδώ πέρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναγνωρίζω τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις και γενικότερα τις κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις που βιώνουμε. Καταλαβαίνω ότι το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μικρό το έργο το οποίο καλείται και ο Αντιδήμαρχος να επιτελέσει, αλλά και η οικονομική υπηρεσία. Ξεκαθαρίζω ότι η τοποθέτηση αυτή και όλες οι επισημάνσεις που έχουν κάνει γίνονται με καλή πρόθεση και διάθεση για να συνεισφέρω στην αποτελεσματικότερη λειτουργία. Καμία μομφή, κανένας μηδενισμός από εμένα. Λοιπόν, όντως έγινε μεγάλη, δύσκολη και σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι, στην οικονομική υπηρεσία. Η συγχώνευση των υπηρεσιών των 4 πρώην Δήμων και της κοινότητας ήταν μία διαδικασία επίπονη, δύσκολη, με αρκετά προβλήματα, λόγω του ότι οι τρεις εκ των συνενώντων δεν είχαν το διπλογραφικό, είχαν απλογραφικό σύστημα. Όμως, παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι και πρέπει και επιβάλλονται να γίνουν βελτιώσεις τόσο στη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας, στην οργάνωσή της και στα καθηκοντολόγια. Αναφέρθηκα και προηγουμένως. Η τοποθέτηση, η ερώτηση που έκανα ως προς το περιουσιολόγιο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Καθημερινά ή εν πάση περιπτώσει σε αυτήν την αίθουσα εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν αναφερθεί παραδείγματα περιουσίας του Δήμου τα οποία δεν βρίσκονται στον ισολογισμό. Δεν είναι στην απογραφή του Δήμου. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, οι εκτάσεις αυτές εδώ στον Μπούρινο, που είναι αποδεδειγμένα. Και από το υποθηκοφυλακείο υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, είναι του Δήμου. Εδώ μέσα δεν βρίσκονται αυτά. Έχει γίνει επισήμανση πουλάκης για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα θα έπρεπε να ξεκινήσει μια διαδικασία, έτσι ώστε αυτά εδώ, αν μη τι άλλο, να καταγραφούν. Όσον αφορά για το... το έδειξε και ο κύριος Ζευκλής αυτό, μόνο να συμπληρώσω κάτι σχετικά με την καταμέτρηση
του νερού. Υπήρχε πρόβλημα. Εντάξει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τόνους μελοδραματικούς, αλλά υπήρχε πρόβλημα. Γιατί με το που πήγε και έγινε η καταμέτρηση αντί στο τετράμινο, στο οκτάμινο, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αλλάξαν κλιμάκια. Τιμολόγησης. Επομένως, εδώ πέρα πρέπει να αναζητήσουμε για ποιο λόγο έγινε και τουλάχιστον να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναεπαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Όσον αφορά με τα έργα, πάλι αναφέρθηκε, αλλά και πάλι νομίζω ότι πρέπει να το ξαναεπισημάνω, ότι υπάρχουν κονδύλια των 1,5 εκατομμύριων στις εισόδους των πόλεων. Τι έχουμε κάνει γι' αυτό? Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε και γι' αυτό? Κλείνοντας, διαβάζοντας εδώ πέρα τις παρατηρήσεις, τις εύστοχες και πολύ σωστές παρατηρήσεις, που νομίζω ότι όποιος τις διάβασε, αν μη τι άλλο, μας βρίσκουν σύμφωνος. Μιλάμε για καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών. Πρέπει να δούμε όμως βήματα. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε βήματα, να γίνονται έργα. Όχι μόνο στα λόγια, δηλαδή σε κάθε έκθεση της υπηρεσίας να τα έχουμε εδώ πέρα μόνο, αλλά να μην βλέπουμε κάτι να γίνεται. Όσον αφορά για τη συγχώνευση υπηρεσιών, και εδώ πρέπει κάτι να γίνει. Καταλαβαίνω, είναι δύσκολο το θέμα. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Όμως δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στην άκρη συνεχώς. Πρέπει να το πιάσουμε κάποια στιγμή. Αναφέρεται εδώ πέρα για λογαριασμούς, ΟΤΕ κτλ. Ναι, είναι μια επισήμανση πολύ σωστή. Πρέπει όμως κάτι να δούμε. Μείωση των τηλεφώνων. Των σταθερών τηλεφώνων. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο προκύπτει από τον έλεγχο. Εάν πρέπει να μειωθούν οι συσκευές, να μειωθούν. Αλλά πρέπει να το δούμε αυτό. Όχι συνεχώς να το αναφέρουμε. Αναφέρεται εδώ πέρα από 1/1 του 2013. Εύχομαι να το δω από 1/1 του 2013, κύριε Αντιδήμαρχε. Βιβλίο συντήρησης και επισκευής οχημάτων. Συμπληρώνω και αποθήκης αναλωσίμων. Είναι σημαντικό. Το είχα επισημάνει και στον απολογισμό. Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων αναγκάζονται οι άνθρωποι πολλές φορές από την τσέπη τους, γιατί καθημερινά καλούνται να λύσουν διάφορα προβλήματα. Λάμπες, σωλήνες κτλ. Βάζουν από την τσέπη τους χρήματα για να κάνουν, να προβούν σε αυτές τις επιδιορθώσεις. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μία αποθήκη αναλωσίμων στην οποία θα απευθύνονται εκεί πέρα. Και τελευταίο, αφήνω τελευταίο για να μην κουράζω το σώμα. Την προσπάθεια ίσπραξης. Καταλαβαίνω ότι είναι, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, και προς Θεού δεν πρέπει να δείξουμε ένα πρόσωπο σκληρό και αμήλικτο σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Όμως πρότεινα και πολλές φορές, τουλάχιστον σε αυτό πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό, κύριε Δήμαρχε, πρότεινα ότι τουλάχιστον μπορεί να γίνει μια προεργασία, να ανατεθούν καθήκοντα συγκεκριμένα, να έρθουμε σε επικοινωνία. Όντως έχουν γίνει ρυθμίσεις. Όντως δεν έχει παρουσιαστεί η προσέλκυση που θα επιθυμούσατε και θα επιθυμούσαμε σαν Δήμος. Όντως. Όμως δεν πρέπει να μπαίνουμε μόνο σε αυτήν την επισήμανση, πρέπει να προχωρήσουμε και σε δεύτερη διαδικασία ευαισθητοποίησης. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Λοιπόν, κλείνοντας, για μια άλλη φορά, θα επισημάνω ότι όντως έχει γίνει σημαντικό και επίπονο έργο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμαστε. Μερικές φορές δίνεται αυτή την εντύπωση, Αντιδήμαρχε. Τι δίνεται αυτή την εντύπωση? Δεχτείτε την καλοπροαίρετα την κριτική. Πώς το βλέπω εγώ απ' έξω. Δίνεται την εντύπωση, ωραία, έχουν πληρωθεί κάποιοι. Σας είπα και την άλλη φορά, πήραμε δάνειο για να τους πληρώσουμε τους προμηθευτές. Ωραία, εντάξει. Όμως, δεκτά, όλα αυτά δεκτά που λέτε. Όμως, πρέπει να δούμε κάποια στιγμή να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο. Από το δεύτερο επίπεδο, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα αρχίσουν να διαφαίνονται τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Και εμείς, κύριε Δελιμάνη. Η κυρία Παπαδιώτη. Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ. Και πάλι θα αναφερθώ πάλι για τον ισολογισμό, το δύσκολο έργο, το οποίο φέραμε εις πέρας, τουλάχιστον η οικονομική υπηρεσία.
Εκείνο που θα επισημάνω περισσότερο θα είναι λίγο με μεγαλύτερη προσοχή η νομική υπηρεσία ως προς το θέμα, το μεγάλο θέμα το οποίο, γιατί σαν τακτικά έσοδα του Δήμου πλέον δεν υπάρχει άλλο τακτικό έσοδο εκτός από τα βεβαιωμένα και τα χρέη παρελθόν των οικονομικών ετών. Εκείνα θα μπορέσει η νομική υπηρεσία με τη συνεργασία των υπαλλήλων να δώσουν την καθοδήγηση, καθώς και από σας, με τον τρόπο πώς μπορούμε να κάνουμε την ανέβρεση περιουσιακών στοιχείων, την οικονομική κατάσταση η οποία υπάρχει, γιατί το μιλάω εκ πείρας αυτό. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να εισπράξουμε έστω και αυτά, για να μην χάσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της παραγραφής. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε μία παρατήρηση σχετικά με τις μη πληρωμές, αλλά με την ευκαιρία αυτή και με κίνητρο σχετικά με τα τιμολόγια της κυρίας Δημάρχου, εγώ θα αναφερθώ το εξής. Υπήρχαν καπί, τα οποία περιβόητα καπί, πολλές φορές έχω σχολιαστεί, τα οποία λειτουργήσαν, είτε καλώς είτε κακώς, λειτουργήσαν ένα οχτάμινο. Μέσα σε αυτά τα καπί υπήρχαν άτομα τα οποία καθάριζαν, ήταν σερβίρουν καφέδες και καθάριζαν. Αυτά επειδή δεν είχαμε όμως μία σύμβαση, ανανεωμένη σύμβαση από την καινούργια διοικούσα αρχή, δεν έχουν πληρωθεί. Έχουν κλείσει και δεν έχουν πληρωθεί. Αυτό το κομμάτι, κύριε Ορκωτέ, πώς μπορείτε να το δείτε εσείς από τη στιγμή που η κυρία Δήμαρχος και όλοι μας ξέραμε ότι υπήρχαν αυτά τα άτομα και δουλεύανε, μήπως θα έπρεπε να τα διώξουμε την πρώτη μέρα, παρά να πηγαίνουμε... Κυρία Παπαδιώτη. Δουλεύανε. Συγγνώμη, μπορείτε να παρέμβετε, πηγαίνατε, κόβατε πίτες, πηγαίνατε, σας σερβίρανε και κάνανε. Ήταν οι γυναίκες αυτές που δουλεύανε. Αυτές δεν τις πετάμε έξω. Όχι, βέβαια, προς Θεού, είναι η πρώτη φορά που μου λέτε, συγγνώμη κυρία Δήμαρχος, είναι η πρώτη φορά που μου λέτε για εντυπώσεις. Πάρτε το λόγο σας πίσω. Ακούστε μου, ναι. Αν μπορείτε να με διαψεύσετε ότι δεν δουλεύανε αυτές οι γυναίκες. Θα σας πω το εξής. Ναι. Και δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε απόφαση που να μπορεί να υλοποιηθεί και να είναι δεσμευτική για αυτές τις κυρίες. Για 5 μέρες ζητήσαμε να κλείσουμε το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, τα καπί και δεν δέχτηκαν οι κυρίες. Και με τηλεφωνήσατε προσωπικά και μου λέγατε ότι σας παρακαλώ πολύ, με μαύρα δεν πληρώνετε κανένας. Κυρία Παπαδιώτη και κυρία Δημαρχέ, τα καπί νομίζω ότι είναι στο αυτονομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, επομένως δεν είναι επί της παρούσης. Δεν είναι επί της παρούσης, είναι εκτός θέματος. Χθες ψηφίσαμε τον απολογισμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Κύριε Παπαδιώτη, χθες ψηφίσαμε τον απολογισμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Νομίζω ότι ήταν πιο δόκιμο να αναφερθεί στη χθεσινή συνεδρίαση του συγκεκριμένου και στη σημερινή. Λοιπόν, κυρία Παπαδιώτη, συνεχίστε. Τελειώσατε. Ο κύριος Λαμπρόπουλος. Εγώ θα ευχαριστήσω πραγματικά την οικονομική υπηρεσία που πραγματικά σε δύσκολους καιρούς, διότι με συγχώνευση υπηρεσιών, με όλα, με άλλον υπάλληλο να φέρουν από το Τσοτήλι, άλλο από εδώ, να κάνουν, έκανε ένα σοβαρό έργο. Και φυσικά ό,τι τους δώσανε, κάνανε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι τιμολόγια δεν παρουσιάστηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν, αυτό όπως είπα υπάρχουν και τα λέω στον κύριο Γιώτη, ο οποίος λέει δεν έχουν έρθει. Εγώ θα το φέρω την άλλη εβδομάδα ανθρώπους οι οποίοι έχουν από πέρσι να πληρωθούν. Τα αφήνουμε αυτά. Θα ήθελα πραγματικά να πω και ότι έκαναν ένα σοβαρό έργο. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, ένας Δήμος ο οποίος μετά από συνένωση 4 Δήμων και μιας κοινότητας να κάνουν ένα ισολογισμό και ένα απολογισμό, ο οποίος πραγματικά ευχαριστούμε και τον κύριο Αναγνώστο, ο οποίος έκανε και αυτός τη δουλειά του όσο μπορούσε καλύτερα. Διότι ό,τι του παρουσιάσαμε, τα έβαλε σε μια σειρά, τα έλεξε. Ο άνθρωπος μας είπε για κάποιες αλήθειες, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να δουλέψουμε. Εγώ νομίζω ήταν ό,τι, τουλάχιστον για την οικονομική υπηρεσία, ό,τι ήταν
Τροπίνος δυνατό το κάνανε. Γι' αυτό τους ευχαριστώ ακόμη μια φορά. Τίποτε άλλο. Ο κύριος Γαρούφος. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, από την αρχή που αναλάβαμε, κινηθήκαμε πάνω σε τρεις άξονες. Είχαμε σχεδιάσει να κινηθούμε σε τρεις βασικές αρχές. Οι τρεις βασικές αρχές ήταν για μας η σφραγίδα μας. Είναι η χρηστή διοίκηση που θέλουμε να ακολουθήσουμε στο Δήμο, την οικονομική ανάπτυξη που θέλουμε να δώσουμε στην περιοχή μας και την κοινωνική προστασία που θέλουμε να παρέχουμε προς τους πολίτες μας. Τα δύο τελευταία, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία, τα αναλύσαμε και τα αποδείξαμε στον απολογισμό των πεπραγμένων που κάναμε σε προηγούμενη συνεδρίαση. Οικονομική ανάπτυξη με τον προγραμματισμό των μεγάλων αυτών έργων, τα οποία έχουμε σχεδιάσει για το Δήμο Βοΐου και τα οποία θα δώσουν μια διαφορετική εικόνα στον τόπο μας. Και την κοινωνική προστασία, μέσα από αυτή που έχουμε απλώσει μια ασπίδα προστασίας πάνω στους πολίτες, δημιουργώντας τα ΚΔΑΠ, δημιουργώντας το ΚΙΦΗ, δημιουργώντας το κοινωνικό παντοπολείο, κάνοντας το κοινωνικό τιμολόγιο και ένα σωρό άλλες δράσεις, τις οποίες τις έχουμε στα σκαριά. Σήμερα, από την ανάγνωση των οικονομικών στοιχείων, όπως μας τα έδωσε ο Οργωτός, ο κύριος αναγνώστου, αποδεικνύεται ότι και στην πρώτη βασική αρχή, στον πρώτο στόχο που είχαμε βάλει, για να έχουμε χρηστή διαχείριση στα οικονομικά, αποδεικνύεται περίτρανα. Να πω λίγα παραδείγματα, να μην κουράζω και πολύ και το σώμα. Όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, πράγματι σε πολλούς κωδικούς έχει γίνει ένας εξορθολογισμός των δαπανών. Δηλαδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα έξοδα. Παραδείγματος χάρη, αν θα πάμε στον κωδικό εκεί που αναφερόμαστε για τις δεξιώσεις κτλ., δεν υπάρχουν πλέον χρήματα να πηγαίνουν στα πανηγύρια και στα φαγοπότια. Υπάρχουν χρήματα τα οποία έχουν μπει για να προβάλλουμε πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες θα πούμε είναι σφραγίδα για το Δήμο μας. Πουθενά άλλου δεν έχουμε δώσει χρήματα. Αν θα πάμε σε ένα άλλο κωδικό, στα έσοδα-έξοδα που έχουμε πάρει από την οικονομική υπηρεσία που μας έχει δώσει, έχουμε μειώσει κατά πολύ τις προμήθειες και τα αναλώσιμα. Βλέπω ότι το 2010 αυτός ο κωδικός ήταν με 630.000 ευρώ και το 2011 κατέβηκε στις 350.000. Δηλαδή έχουμε μία μείωση 50% σε αυτό τον κωδικό. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ είναι και τα χρέη τα οποία, όπως έχουμε κατ' επανάληψη πει, το χρέος που έχουμε κληρονομήσει από τους προηγούμενους Δήμους και το οποίο, όπως μας διαβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία χρωστάμε στους προμηθευτές, λίγο ως πολύ μας είπατε κύριε Αντιδήμαρχε ότι σχεδόν έχουν πληρωθεί ή τέλος πάντων βαδίζουμε προς την εξόφλησή τους. Εκείνο όμως που ήθελα να σταθώ είναι επειδή ακούστηκε εδώ στην αίθουσα ότι δεν εισπράττουμε, τα ανταποδυτικά μας πάνε χάλια κτλ. Κτλ. Όμως και αυτό μέσα από τους αριθμούς μπορεί να αποδειχτεί ότι τα ανταποδοτικά μας, αν θα πάμε στις καταστάσεις εσόδων-εξόδων, στον κωδικό 03, εκεί θα δούμε ότι τα ανταποδοτικά το 2010 ήταν 1.221.000 και τα ανταποδοτικά του 2011 είναι 1.357.000. Δηλαδή έχουμε μία αύξηση στα ανταποδοτικά κατά 11,15% σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας. Θα ήθελα να σταθώ λίγο και στις καθυστερημένες απαιτήσεις που αναφερθήκατε. Εμπιστευόμαστε την υπηρεσία, την οικονομική μας υπηρεσία, αφού μας διαβεβαιώνει ότι θα εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα εισπραχθούν αυτά τα χρήματα, αν και το 70% αυτών των χρημάτων προέρχονται από τους πρώην Δήμους και το 30% είναι της χρήσης του 2011, πιστεύω ότι θα εισπραχθούν και για ένα λόγο και μοναδικό, ότι με τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη 3, που θα εισαχθεί και η δημοτική ενημερότητα, πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα ο Δήμος μας δεν θα τα χάσει. Κλείνοντας, επειδή ο Ορκωτός μας έχει διαβεβαιώσει ότι είμαστε από τους καλύτερους Δήμους, από τους πιο υγιείς Δήμους, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο μας οικονομικό,
επειδή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας έχει διαβεβαιώσει και μας απέδειξε το απόλυτο νοικοκύρημα που υπάρχει στα οικονομικά του Δήμου μας και επειδή μας βεβαίωσε πάλι και το βλέπουμε ότι υπολογίζουμε και το τελευταίο ευρώ του Δημότη μας να πιάνει τόπο μέσα από μια απόλυτη διαφάνεια, όπως μας την ανέπτυξε, γι' αυτό το λόγο θα ψηφίσω τον ισολογισμό. Ο κύριος Γιώτης και στη συνέχεια κυρία Δήμαρχο. Γεράσκω Αίλυλος Κόμενος. Αυτό συνέβη με εμένα σήμερα. Έμαθα αρκετά πράγματα. Όπως είπα προηγουμένως, δεν είμαι ούτε λογιστής ούτε οικονομολόγος. Καθημερινά μαθαίνω από την οικονομική υπηρεσία, αλλά και σήμερα πάρα πολλά πράγματα από τον οικονομικό λογιστή, τον κύριο Αναγνώστο. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω, γιατί είναι σε όλους μας διαπιστωμένο ότι ο δικός μας ο Δήμος αναπνέει οικονομικά ακόμα. Έχει το κεφάλι έξω από το νερό. Το βλέπουμε όλοι μας. Και μια και αναφέρθηκαν σε λίστες, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, γιατί πολλά ακούστηκαν προηγουμένως. Πρέπει να ξέρετε ότι πριν από ένα μήνα κυκλοφόρησαν λίστες για δήμους που θα ελεγχθούν γιατί δεν έχουν πληρώσει. Νομίζω και να γνωρίζετε αυτό είναι που δεν έχουν πληρώσει τις παλιές οφειλές. Για αυτή τη λίστα των 60 δήμων είναι 65. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη λίστα. Εμείς, προσέξτε, τέτοιος δήμος στο νομό Κοζάνης είναι ο Δήμος Ιορδέας. Σε αυτή τη λίστα που θα ελεγχθεί γιατί δεν πλήρωσε τις παλιές οφειλές. Σε εμάς από λάθος προχθές, επειδή δεν συμπληρώθηκαν κάποια παιδεία και έχει τακτοποιηθεί αυτό, γράφτηκε κυρίως στα μέσα ενημέρωσης ότι ο Δήμος Βοήου θα ελεγχθεί γιατί δεν έχει πληρώσει τις παλιές οφειλές. Έτσι δεν είναι, κυρία Κανδριώδη? Αυτό δεν ήτανε? Ωστόσο όμως. Ναι, αυτό είναι, αυτή είναι. Ωστόσο όμως, συμπληρώθηκαν κάποια παιδεία. Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση, το λέω και πάλι προς τους παλιούς προμηθευτές. Έχει πληρώσει το 90% και πλέον. Μένει το μικρό ποσό αυτό, όχι γιατί δεν θέλουμε να το πληρώσουμε, αλλά είναι ποσό το οποίο μπλέκεται στα γρανάζια της δικαιοσύνης και της παραγραφής. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ποσά τα οποία παραγράφησαν και οι άνθρωποι έχουν φύγει στα δικαστήρια, κατεφύγει στα δικαστήρια. Δεν πληρώσαμε κανένα που να έχει παραγραφεί, δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό εξάλλου, στην πενταετία. Παραδείγματος χάρη, προχθές εδώ είχαμε την κυρία η οποία μιλούσε για το οδοχώρι, για το έργο του οδοχωρίου. Αυτό το πράγμα έχει μπλέξει με τη δικαιοσύνη. Αυτά δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε και ούτε έχουμε και το δικαίωμα να τα πληρώσουμε. Αν πάμε τώρα λίγο. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δηλημάνη για τα καλά του λόγια. Ό,τι λέει για μένα είναι μάθημα, γιατί ο λογιστής συγνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Ποτέ δεν εξέλαβε όσα λέει ως μομφή, τουλάχιστον στο πρόσωπό του. Να πάμε λίγο τώρα ως προς τα έξοδα ή να αρχίσω από τα έσοδα. Να ακούσουμε τρόπους πώς μπορούμε να μαζέψουμε έσοδα. Είναι πολύ δύσκολο ο καιρός να μαζέψει έσοδα σήμερα όταν τα νοικοκυριά πλέον δεν έχουν άλλα. Προς το ΖΙΝ. Το βλέπουμε και στην κρατική εξουσία, η οποία παλεύει με νομοθεσίες και με ρυθμίσεις και με απειλές για καταστάσεις κλπ. Και αδυνατεί να σπράξει τα άλλα φλόμενα. Φανταστείτε σε ένα Δήμο που δεν έχει άλλο μηχανισμό πίεσης. Τώρα ακούστηκαν μερικά πράγματα σε μερικά πρόσωπα, κυρία Παδίτη, δεν τα άκουσα καλά προηγουμένως. Διορθώστε με, να γίνει μια καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων και τι να κάνουμε, τι να προβούμε σε καταστάσεις κλπ. Για να εισπράξουμε τα έσοδα. Όσον αφορά τα έξοδα. Τα έχουμε μειώσει και τηλέφωνο έχουμε κόψει. Και στεφάνια, μα είδε κάτω στη σκάλα που συνεδρήκαμε. Συγγνώμη, όχι, Γιώργο. Να αναπολύνουμε για τα έξοδα, αν τα έχουμε αναλώσει. Ναι. Τι εννοείς ακριβώς, είπα. Συγγνώμη, δεν είπα, δεν το κατάλαβα. Ωραία. Το παίρνω αυτό ως παρατήρηση. Ναι. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, άνθρωποι, είμαστε παρανόμοι και μερικά πράγματα. Συγγνώμη. Λοιπόν. Τώρα μας πείτε για τα έξοδα μας, τα έχουμε μειώσει. Άμα ανεβείτε σε σκάλα πάνω, τα στεφάνια που καταθέσαμε 28 Οκτωβρίου, τα φέραμε να τα καταθέσουμε 4 Νοεμβρίου. Τα είδατε? Μα τι μου λέτε τώρα. Λοιπόν, κύριε Δηλημάνη, τι να σας πω τώρα, δεν κάναμε εδώ οικονομίες. Εδώ έχουν πέσει όλοι πάνω μας, δώσω και δώσω και 300 ευρώ. Θερμοπύλες φυλάμε εδώ πέρα. Τώρα προηγουμένως, μπήκατε σε μια διαδικασία διαλόγου. Θα μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος σας. Αν θέλετε, κύριε Αντιδήμαρχε. Περιοριστεί η κυριότητα. Λοιπόν. Κυριότητα. Να μην πούμε σε αυτή τη διάνοια. Λοιπόν, θερμοπύλες φυλάμε εδώ πέρα, να πείτε αυτό είναι ο ρόλος σας. Το είπα και προηγουμένως. Αυτό προσπαθούμε, αγωνιούμε. Και μάλιστα δεν είναι δικιά μου προσπάθεια, είναι συλλογική προσπάθεια. Κατανοώ και τους αντιδημάρχους που θέλουν έξω να λύσουν πρόβλημα του κόσμου να ξοδέψουν. Ωστόσο είναι πολύ συγκεκριμένοι. Πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Για την αποθήκη τώρα. Αποθήκη για αναλώσιμα κλπ.
ή για συνεργείο δικό μας στο Δήμο. Συμφωνώ. Καλά ακούγονται όλα αυτά, αλλά για να κάνεις μια αποθήκη χρειάζεται καταρχάς, αν και το επιχειρήσαμε να πάρουμε κάποια στόκ όσον αφορά τα υδραυλικά, χρειάζονται χρήματα μετρητό. Βέβαια, δεν κερδίζει κανένα αποθήκη σήμερα. Και δεύτερον, χρειάζεται να οργανωθεί και καλά μια αποθήκη με υπάλληλο και μηχανοργάνωση που να μην μπορεί να ξεφεύγει τίποτε. Γιατί έχει διαπιστωθεί μέχρι τώρα στο παρελθόν, όταν αγοράζει ένα στόκ και το έχει στις αποθήκες, σε 10-20 μέρες εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται. Σας παρακαλώ, όχι διάλογο. Έτσι. Καλό κύριε Λαμπρόπουλε. Σας παρακαλώ, κύριε Κατσικά, κύριε Κατσικά. Κύριε Κατσικά, κύριε Κατσικά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Κατσικά και κύριε Λαμπρόπουλε. Κύριε Κατσικά και κύριε Λαμπρόπουλε. Κύριε Λαμπρόπουλε. Κύριε Λαμπρόπουλε. Κύριε Λαμπρόπουλε. Κύριε Κατσικά. Θέλετε να αποχωρήσω εγώ και να του κάνετε καφενείο αντί για Δημοτικό Συμβούλιο. Κλείοντας. Πάντως, με μένα παρόντα εδώ δεν μπορώ να το επιτρέψω να γίνει αυτό το πράγμα. Αν θέλετε να κατεβώ κάτω και μετατρέψω στο καφενείο. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο σήμερα για έναν δήμαρχο οικονομικών σε αυτή την εποχή. Και εγώ θα ήθελα να ξοδεύω. Μακάρι να πήγαινε και να είχαμε. Πάρα πολύ δύσκολο. Το παλεύουμε. Η επιλογή μας είναι. Το παλεύουμε και θα αγωνιστούμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για το νοικοκύρωμα των οικονομικών και για το σεβασμό, για όσους με ξέρουν και από τα προηγούμενα χρόνια, έστω και το τελευταίο λεπτό δημοσίου χρήματος. Ευχαριστώ. Η Δήμαρχος έχει το λόγο. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την Οικονομική Υπηρεσία και τους νομικούς του Δήμου, που θεωρώ ότι αισθάνομαι ικανοποιημένοι, που τους ευχαρίστησαν και οι επικεφαλείς, γιατί ευχαριστώντας την Οικονομική Υπηρεσία, ευχαρίστησαν έμεσα και εμάς ότι λόγω της καλής συνεργασίας επήλθε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα για το Δήμο Βοΐου. Είναι πραγματικά, γνωρίζουμε όλοι, ότι είναι σημαντική η μείωση στις χρηματοδοτήσεις διαφόρων προγραμμάτων, ΣΑΤΑ, ΘΙΣΕΑ, Συγκοινωνία κλπ. Συγκεκριμένα, η κεντρική αυτοτελής πόρη από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΤΑ μειώθηκαν το 2011 σε σχέση με το 2010 κατά 298.816,40 ευρώ, δηλαδή επήλθε μείωση σε ποσοστό 21,58%. Η επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΙΣΕΑΣ μειώθηκε κατά 923.565,47 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό, προσέξτε λίγο, 85,81% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2010. Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία χρηματοδότηση για τη μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ και δημοτικής αστυνομίας, σε αντίθεση με το 2010, όταν η εν λόγω χρηματοδότηση ανήλθε σε 191.451,16 ευρώ. Τέλος, οι χρηματοδοτήσεις από λοιπά ειδικά προγράμματα, ΕΑΠ και ΔΕΗ, μειώθηκαν κατά 1.194.080,09 ευρώ. Δηλαδή μείωση, προσέξτε πάλι το ποσοστό, 77% περίπου σε σχέση με το 2010. Επιπλέον, εμφανίζονται μειωμένα τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα του Δήμου, το οποίο οφείλεται όμως κυρίως, κατά κύριο λόγο, στην αδυναμία ανταπόκρισης των δημοτών να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα τέλη και τις λοιπές υποχρεώσεις τους λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας. Ο Δήμος πραγματοποίησε σημαντική προσπάθεια στην ίσπραξη εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών, παρόλη τη γενικότερη οικονομική συγκυρία και την αδυναμία των πολιτών, γι' αυτό που προανέφερα, να ανταποκριθούν στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.
Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις αποβεβαιωθέντα τακτικά έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη ανήλθαν σε 605.877,94 ευρώ, τα οποία όμως εμφανίζονται μειωμένα κατά 40% σε σχέση με τα αντίστοιχα εισπρακτέα έσοδα παρελθόντων ετών του 2010. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δημοτών κατά την έναρξη του 2011 ανέρχονταν σε 1.825.000 ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκε το ανωτέρω ποσό που ανέφερα των 605.877,94 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 33 παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, 0,20%. Συνεπώς, παραμένει με ένα ποσό ανίσπρακτων οφειλών ύψους 1.020.000 περίπου ευρώ, και ο οποίο όμως ο Δήμος συνεχίζει εντατικά την ίσπραξη των βεβαιωμένων και ανίσπρακτων τελών. Έχουν αποσταλεί εδώ εξώδικα, έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής, γιατί δεν μπορούμε να απεμπολούμε δικαιώματα του Δήμου σε εισπράξεις για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στη συνέχεια από τα ανταποδοτικά μας προς τους δημότες μας. Αλλά εδώ θα σας πω και το εξής. Όπως κάναμε στο δημοτικό, στο αρχοντικό, που πήραμε μία σειρά όλοι μας αποφάσεων για να μπορέσουμε να συμψηφίσουμε οι πολίτες που όφυλαν από το αρχοντικό από ενίκεια προς τον Δήμο Βοηλού, για να μπορέσουμε να μην τους εξουθενώσουμε οικονομικά ή να μην κατάσχουμε την προσωπική τους περιουσία, και μετά στη συνέχεια υπάρχει αίτηση του Δημότη που την αφήσαμε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για ίσπραξη οφειλών αποβεβαιωμένα με διαταγή πληρωμής από μισθώματα που δεν θέλουμε, γιατί ξέρουμε τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας περνάν, θα μπορέσουμε να κάνουμε επιτροπή για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εισπράξουμε μεν, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων, χωρίς να εξουθενώσουμε αυτούς τους συμπολίτες μας. Όπως είναι φυσικά ανάλογη της πορείας των εσόδων, είναι και η πορεία των εξόδων. Γενικότερα κατευλήθη σημαντική προσπάθεια συμπίεσης του λειτουργικού κόστος των διοικητικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 305.112,75 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,3%. Επιπλέον, σημαντική μείωση επήλθε στις προμήθειες αναλώσεις υλικών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 45%, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 287.576,78 ευρώ. Ακούγεται και ξανακούγεται εδώ στην αίθουσα για τους ειδικούς συνεργάτες. Εδώ θέλω να πω όμως ότι χάρη των ειδικών συνεργατών μπορέσαμε και διεκδικήσαμε από το Πράσινο Ταμείο το πρόγραμμα χουμοποίησης, κουμποστοποίησης για τον Δήμο Βοηλού, το οποίο ανέρχεται κοντά στις 300.000 ευρώ. Κάναμε την ενεργειακή αναβάθμιση, και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό το λόγο τους ειδικούς συνεργάτες, των σχολείων μας, που σημαίνει από αυτό εξοικονόμηση καύσης πετρελαίων κλπ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους ειδικούς συνεργάτες για τα τηγανέλαια, τα οποία ήταν μία πρωτοπόρα στη Δυτική Μακεδονία δράση μαζί σε συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να μαζεύουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση τηγανέλαια από τα σχολεία, από φασφουτάδικα, γιατί θα είναι κέρδος, και ένα σχολείο ακόμη να μπορέσουμε να θερμάνουμε σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα είναι σημαντικό. Μπορώ να πω επίσης, είναι όμως τις δικαιβώ, κύριε Αντιδήμαρχε, αλλά θα το αναφέρω, και από το νομικό πρόσωπο, για πρώτη φορά ο Δήμος Βοηλού πήρε από την ΕΕΤΑ χρηματοδότηση για τους παιδικούς σταθμούς. Αναβαθμίσαμε τον παιδικό σταθμό της Χιάτιστας. Προσπαθούμε και προσπαθήσαμε να δώσουμε άλλες προοπτικές στα παιδιά μας. Λειτουργήσουμε άμεσα, πήραμε το πρόγραμμα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, που σημαίνει Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία για το Δήμο Βοηλού, που είναι δράσεις πρωτόγνωρες, που σημαίνει ότι πέρα από την οικονομική στενότητα που υπάρχει
λόγω αυτών που προανέφερα στο Δήμο Βοΐου, σημαίνει ότι οραματιζόμαστε, προγραμματίζουμε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και με τους συνεργάτες για να έχουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια οι Δήμοι. Επίσης, ο Δήμος Βοΐου, πέρα από τη μεγάλη μείωση των χρηματοδοτήσεων από την Πολιτεία για ενταγμένα έργα μέσα προγραμμάτων, τη μείωση της ΣΑΤΕ και τη μείωση της ανταπόκρισης των Δημοτών να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, κλήθηκε να αντιμετωπίσει και τις υποχρεώσεις των πρώην Δήμων που κληρονόμησε. Συγκεκριμένα, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις έναρξης 2.153.261,50 λεπτά. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έναρξης 4.588.076,73 λεπτά. Σύνολο υποχρεώσεων έναρξης 6.741.338,23. Να σημειωθεί ότι ένα μέρος από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι ενταγμένο για χρηματοδότηση σε διάφορα προγράμματα θυσίας, ΕΑΠ, ΔΕΗ κλπ. Επίσης, επενθυμίζω ότι το 2001 εκταμιεύθηκε δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψος 441.000 ευρώ, το ανέφερε και ο κύριος Ορκωτός και τον ευχαριστώ, για πληρωμές έργων της Δημοτικής Ενότητας Ασκείο. Το δάνειο έχει εγκριθεί το 2010, είχε εγκριθεί. Επίσης, το 2012 εκταμιεύθηκε δάνειο ποσού 1.468.047,45 ευρώ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή μη υποχρεώσεων. Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθεί, για να ακούσετε λίγο, κύριε Λαμπρόπουλε, όταν τελειώσετε με το τηλεφώνημά σας μπορώ να σας περιμένω, ότι οι οφειλές σε προμηθευτές και εργολάβους ανέρχονται στις 31/12/2011 σε 3.657.141,24 ευρώ, από τα οποία τα 553.958,44 ευρώ είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Από αυτές τις οφειλές, μέχρι 21/9/2012 πληρώθηκαν συνολικά 2.420.068,24 ευρώ και παραμένει απλήρωτο υπόλοιπο τιμολογίων του 2011, που θα το αναλύσω παρακάτω, και παρελθόντων όμως ετών, ποσό ίσο με 1.237.073 ευρώ. Στις 21/9/2012, το ανεξόφτυλιτο υπόλοιπο σε προμηθευτές του 2010 και παλαιότερων χρήσεων, όχι δικών μας, κύριε Λαμπρόπουλε, ανέρχεται... Αφήστε να τελειώσω. Αφήστε να τελειώσω, γιατί δεν ξέρω ποιος απαντάτε. Ανέρχεται σε 1.223.415 ευρώ και το ανεξόφλητο υπόλοιπο σε προμηθευτές και εργολάβους αποκλειστικά της χρήσης 2011 ανέρχεται σε 13.657,31. Προφανώς αυτόν ρωτάτε, κύριε Λαμπρόπουλε. Άρα θέλω να πω επίσης ότι προσπαθούμε, γιατί δεν υπάρχουν καταγραφές των περιουσιακών επίσης στοιχείων του Δήμου και δεν υπάρχει και κτηματολόγια στα υποθηκοφυλακία, με πάλι με τους ειδικούς συνεργάτες να έχουμε μια πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας του Δήμου προσεχώς. Επίσης, όσον αφορά το γραφείο κίνησης, που ο κύριος Σπίτας, ο αντιδήμαρχος, μαζί πάλι με ειδικό συνεργάτη, είναι στην ολοκλήρωση του γραφείου κίνησης, που θα έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση, κύριε Δελιμάνη, από την κίνηση των οχημάτων, όπως προανέφερα, και επίσης η ίσπραξη οφειλών είναι σε συνεργασία, και θέλω ακόμη μια φορά και τον κύριο Δεμόπουλο και τον κύριο Καδρεβιώτου και τον κύριο κύριος Προϊστάμενο με τον ειδικό συνεργάτη, το νομικό του Δήμου. Είμαστε στη διαδικασία ίσπραξης οφειλών παρελθόντων ετών και της χρήσης 2011 αλλά και προηγούμενων ετών. Νομίζω ότι θέλω εδώ να κλείσω, να ευχαριστήσω για μία φορά ακόμη και τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους και όλους εμάς εδώ που είμαστε εδώ, αλλά κυρίως τις υπηρεσίες μας και τους ειδικούς συνεργάτες, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Ορκωτός, ότι είμαστε από τους Δήμους που πραγματικά, να μπορούμε να το πενευθούμε, ξεχωρίζουμε,
ήταν με κοινή προσπάθεια όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Από 2 λεπτά χρόνο για δευτερομιλία στον κύριο Ζευκλή και στον κύριο Λαμπρόπουλο. Ωραίος ο λόγος σας, κυρία Δήμαρχε. Καλά σας τα γράψαν. Ξέρετε τους αριθμούς, όπως ο διαχειριστής μπορούσε να τους οροποιείς, μπορούσε να τους κάνεις ό,τι θες. Είναι ένα εύπλαστο. Αν και τα μαθηματικά είναι απόλυτα, αλλά σε έναν πολιτικό λόγο μπορούν εύκολα να παρουσιαστούν πολύ ωραία, χρησιμοποιώντας συνήθως τα ποσοστά. Εμείς δεν είχα σκοπό να δευτερολογήσω, αλλά από το λόγο σας οφείλω να κάνω 2 παρατηρήσεις. Επέρεστε το, δεν χρωστάτε κανέναν. Σας θυμίζουμε ότι φεσώσατε το Δήμο 1,5 εκατομμύριο δάνειο. Από εκεί πληρώσατε. Στο Βόλιο, το οποίο καταραίει, το οποίο ξυλώνεται μέρα με τη μέρα οι υπηρεσίες, και αυτό το πράγμα από ό,τι φαίνεται τελειωμό δεν έχει, γιατί έχουμε μπροστά μας να κάνουμε και με αστυνομικά τμήματα, θα έχουμε στους επόμενους μήνες, η πληροφόρηση είναι αυτή, και με άλλες υπηρεσίες. Εσείς το μοναδικό έργο το οποίο θα έχετε στο τέλος της τετραετίας να παρουσιάσετε είναι τη Γανέλαια, χουμοποίηση, παιδική σταθμή, τα οποία μάλιστα, να είναι καλά εκεί που είναι, μας τα κάναν οι περιβόητοι ειδικοί σύμβουλοι, τους οποίους πληρώνουμε αρκετά χρήματα, πέστε μας εσείς το ποσό, να μην το λέμε εμείς κάθε φορά, απαξιώνοντας το προσωπικό μας εδώ πέρα, που από τη μια το πενεύουμε, αλλά δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες που τέτοιου είδους προγράμματα τα παίζουν στα χεράκια τους, μη αναγνωρίζοντας ότι στο περιβάλλον σας εδώ στο Βόλιο, κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν επιχειρήσεις που με ένα έξοδο 2.000 και 3.000 ευρώ σε ένα μελετητή επιδοτούνται με προϋπολογισμούς 1.000.000 ευρώ από το δημόσιο. Δεν χρειάζονται ούτε μεγάλη μισθή λοιπόν, ούτε και πολλά γράμματα σε αυτό το κομμάτι. Μας λέτε για το κοινωνικό πρόσωπο, μάλιστα το άκουσα από τον κύριο Γαρούφο και θυμήθηκα τη συνεδρίαση όταν κλείσατε τα καπί Εράτηρας και του Πελεκάνου που μας είπατε περί ΣΠΑ, είμαστε εδώ κύριε Γαρούφο. Ότι λέει θα δείτε και θα τρίβετε τα μάτια σας με την κοινωνική μας φορά στα Κυρατιά. Περιμένουμε. Μας είπατε ότι απαλλάξατε από τους συμπολίτες μας βάρη που είχαν π.χ. στο αρχοντικό, όταν σήμερα μετά από πληροφόρηση που έχω απαλλάξατε τους πολίτες, αλλά επιβαρύνετε τους πολίτες, γιατί ήδη σήμερα η επιχείρηση που κάνατε το αρχοντικό είναι μέσα 36.000 ευρώ. Μπήκε μέσα και δεν ποιος θα τα πληρώσει. Άρα και πάρε εμείς θα τα πληρώσουμε. Είπαμε, μας είπατε στην προηγούμενη συνεδρίαση για τα αιωλικά πάρκα, ότι θα διεκδικήσετε βάσει ιδιοκτησίας για τον Μπούρινο τα δικαιώματά μας από το αιωλικό, όταν σήμερα που έπρεπε δεν το παρουσιάζετε ως περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Εδώ που όφιλε το είχατε καταγράψει, πού είναι το? Ούτε καν στα βιβλία σας δεν το γράφετε. Για μένα ούτε το πιστεύετε, ούτε το παρακολουθείτε και ποτέ δεν θα το διεκδικήσετε. Κύριε Ζευκλή, ξεπεράστε το χρόνο. Κάποιες επισημάνσεις. Επειδή όλα αυτά είναι λογιστικά, σ' άλλους αρέσουν και σ' άλλους δεν σ' αρέσουν. Άκουσα προηγουμένως και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί τουλάχιστον κάποιοι εδώ μέσα, ανάμεσά μας, και πολλοί από τις συμπολίτες και από την Ευρωπαϊκή, έχουμε και αξίες. Γιατί όταν έρχεται η ύφεση η οικονομική, αυτές μας μένουν. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να δεχθείτε εκ μέρους δικού μου, γιατί μόνο για μένα μπορώ να μιλάω, μια δωρεά για την αγορά των στεφάνων της 4ης Νοεμβρίου. Δεν θα επιτρέψουμε να κατατεθούν τα ίδια στεφάνια που αποθηκεύσατε κάτω, αφού δεν έχετε χρήματα, έχουμε εκατονταετία και θα, εγώ προσωπικά διατίθεμαι να τα χρηματοδοτήσω. Ο κύριος Λαμπρόπουλος. Εγώ πραγματικά δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά άκουσα την κυρία Δήμαρχο να λέει τόσα ωραία πράγματα που πραγματικά νομίζω ότι ζούμε σε άλλον πλανήτη. Δεν μπορώ να καταλάβω όταν μου λέτε ότι ήταν 4 εκατομμύρια πόσες χιλιάδες ευρώ χρωστούσαμε στους προμηθευτές
και μέσα σε ένα χρόνο εσείς το φτάσετε να μην χρωστάμε σχεδόν τίποτε. Πού βρέθηκαν τα χρήματα? Λέμε, επιχορηγής δεν έχουμε. Άρα είναι από προγράμματα τα οποία τα πήρατε αυτά τα χρήματα, οπότε υπάρχουν. Μην μας λέτε ότι κάνετε οικονομίες. Αφήστε τους ειδικούς συμβούλους, αυτά θα λογοδοτήσετε στο τέλος. Δεν σας συζητάμε. Όσο τώρα για τους παιδικούς σταθμούς, για τα ΚΔΑΠ και για τα ΚΙΦΗ και όλα. Έλεος, αυτοί, αν δεν πέρατε και αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι από προγράμματα ευρωπαϊκά, που τα ξέρει όλη η Ελλάδα, όλοι οι Αλβανοί τα ξέρουν, τα έχουν μάθει και ενδιαφερόταν. Και δεν θα τα παίρνετε και αυτά, τότε ήμασταν άξιοι της τύχης μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Ένας απολογισμός με λογιστικά νούμερα δεν μπορεί να είναι εύπλαστος. Να μπορεί να είναι επίπλαστος, ενδεχομένως ναι, αν κρατάς μαύρα βιβλία, κύριε Ζευκλή. Αλλά ένας ισοαπολογισμός, προφανώς εννοούσατε για επίπλαστο και δεν εννοούσατε για εύπλαστο. Γιατί τα οικονομικά στοιχεία δεν πλάθονται, είναι αυτά τα οποία είναι και αυτά παρουσιάζονται. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Να ξέρετε όταν λέτε τις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε, πού χρησιμοποιούνται και πώς πρέπει να τις χρησιμοποιείτε. Σας παρακαλώ. Να γνωρίζετε συντακτικό και ορθογραφία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω... Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Επίσης, για το δάνειο του 1,5 εκατομμυρίου... Το 1,5 εκατομμύριο... Αν έχετε. Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ... που πήραμε, νομίζω ότι το ψηφίσαμε όλοι εδώ, για να ξοφλήσουμε... Σας παρακαλώ, διακόπτε συνεχώς. Διακόπτετε συνεχώς, δεν υπάρχει τίποτα. Σας παρακαλώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ πάρθηκε ως δάνειο από το Δήμο Βοηού για να εξοφληθούν οφειλές παρελθόντων ετών. Και νομίζω ότι το ψηφίσαμε όλοι για τους προμηθευτές της περιοχής για να πάρουν μία ανάσα, εφόσον δεν είχαν παραγραφεί οι οφειλές του Δήμου προς αυτούς, για να μπορέσουν να μην καταφύγουν σε αγωγές, αλλά να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους ξοφλήσουμε χωρίς να μπουν σε διαδικασία επιλογών ποιους έπρεπε να πληρώσουμε ή ποιους δεν έπρεπε να πληρώσουμε. Θεωρήσαμε ότι όλα αυτά τα τιμολόγια ήταν πραγματικά και γι' αυτό το λόγο ψηφίστηκε ένα δάνειο από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Οι υπηρεσίες οι δικές μας, αν γνωρίζετε εδώ, ειδικά η οικονομική υπηρεσία, έχει τόσο πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας που το μόνο που δεν θα μπορούσε να παρακολουθεί, αν δεν υπήρχαν ειδικοί συνεργάτες, θα ήταν τα προγράμματα... ή να τρέχει και σε, άλλες πλέον ενέργειες και πράξεις πέραν αυτών τον οποίο δίνει τον εαυτό της για να μπορέσουμε να έχουμε αυτόν τον απολογισμό σήμερα και ενδεχομένως προσεχώς τον προϋπολογισμό. Επίσης, όσον αφορά το Κουκουλίδιο Ίδρυμα, υπάρχει, αναφέρθηκε ότι είναι χρήματα που έπρεπε να μπουν στον ισολογισμό και τι θα τα κάνουμε. Το Κουκουλίδιο Ίδρυμα αφορά τα χρήματα τα οποία είναι όχι 1,5 εκατομμύριο αλλά 2,5 εκατομμύριο ευρώ, είναι για τις εισόδους της πόλης, είναι απόφαση της διοίκησης. Απλώς είπαμε ότι μέσα στο Νοέμβριο περιμένουμε να ανοίξει άξονας και όπως βάλαμε την πλατεία Μουριάς στο Τσοτήλι για να μην είναι χρηματοδοτούμενοι από τον τοπικό πόρο, το ίδιο ακριβώς σε συνεννόηση με το Κουκουλίδιο Ίδρυμα προσπαθούμε να κάνουμε και για τις εισόδους της πόλης και μετά είναι απόφαση του Ιδρύματος για ποιους κοινωνικούς λόγους θα δαπανίσει αυτά τα χρήματα. Για τα 10 αιωλικά πάρκα. Ναι, είπαμε ότι περάστηκε. Όπως μιλήσαμε με το και με τον Δεσπότη και με τον πρόεδρο του Κουκουλίδιου Ιδρύματος. Εκτός αυτού, τα αιωλικά πάρκα... Σας παρακαλώ, αφήστε τη Δήμαρχο να ολοκληρώσει την τοποθέτησή της. Σας παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ήρθε ο Αντιδήμαρχος. Παρακαλώ. Εμείς μιλάμε. Παρακαλώ.
Εμείς είμαστε ξυπνητοί. Ποιοι κοιμούνται και πότε θα ξυπνήσουν. Παρακαλώ. Τα αεολικά παρακαλώ. Πάρκα. Παρακαλώ, κύριε Ζεφλή. Τα αεολικά πάρκα. Σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, κύριε Ζεφλή. Τα αεολικά πάρκα. Είχαμε σταθερή αρχή ότι ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι ανάλογα με το ποιος είναι ο χρηματοδότης ή ο κατασκευαστής, ο επιχειρηματίας της σταθερής. Μην διακόπτε, σας παρακαλώ, δεν σας διακόπτει. Δεν σας διακόπτει κανένας, κύριε Βελιμάνη. Δεν σας διακόπτει. Είμασταν κύριε Βελιμάνη, δεν σας διακόπτει κανένας. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πρώτοι που δεν απεμβολήσαμε δικαιώματα για το Δήμο μας στη συγκεκριμένη περίπτωση για θέσεις εργασίας και χρήματα από αεολικά πάρκα. Θεωρώ ότι και οράματα υπάρχουν σε αυτήν τη Δημοτική Αρχή και υλοποίηση των οραμάτων μας, αλλά κυρίως χρηστή διοίκηση και συνέπεια στις θέσεις μας και στις αρχές μας. Ευχαριστώ. Στο καλό να πάτε. Επί της ψηφοφορίας. Ο κύριος Λαμπρόπουλος. Ναι. Η κυρία Παπαδιώτη. Ναι. Ο κύριος Κολίτσας. Ναι. Ναι. Ο κύριος Κατσικάς. Ο κύριος Παλασόπουλος. Ναι. Ο κύριος Παπασίμου. Ναι. Ο κύριος Σίμος. Ναι. Ο κύριος Κολίτσας. Ναι. Ο κύριος Γιώτης. Ναι. Ο κύριος Γαρούφος. Ναι. Ο κύριος Ζιμπηλίδης. Ναι. Ο κύριος Σταμπουλού. Ναι. Και ο πρόεδρος, ναι, είναι κάποιον που δεν φώναξα, τους φώναξε όλους. Να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά την Οικονομική Υπηρεσία για την τόσο δύσκολη προσπάθεια, ναι, ναι, και για το έργο που έχουν. Σας παρακαλώ, μην φύγετε, θα συνεχίσουμε την αναβληθήσα συνεδρίαση. Προχθές ανακοινώσαμε ότι έχουμε να συνεχίσουμε την αναβληθήσα συνεδρίαση. Και κηρύσουμε το πέρας της συγκεκριμένης συνεδρίασης και να συνεχίσουμε την αναβληθής από προχθές συνεδρίασης σχετικά με τις αιτήσεις και έχουμε την αίτηση της κυρίας Τζιμούρτα. Δημαρχέ. Κυρία, κάτσε λίγο γιατί έχουμε θέμα, είναι σοβαρό. Συνάδελφοι, όχι καλέ, να τελειώσουμε. Μία αίτηση είναι από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόεδρε, πες ότι είναι. Συνάδελφε, έχουμε τη συνέχεια από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, είναι εδώ ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, έλα εδώ. Τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, έχουμε απαρχή. Συνάδελφοι, παρακαλώ, μπορείτε να περάσετε μέσα στην αίθουσα. Λοιπόν,
Λοιπόν, λύεται η συνεδρίαση στο συγκεκριμένο θέμα. Θα συζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.